ο λαγός με τους πολλούς φίλους. Μια φορά ήταν ένας λαγός που είχε πολλούς φίλους και γι' αυτό νόμιζε πως δεν θα υπάρχει πιο αγαπητό ζώο από αυτόν. Μια μέρα άκουσε τα λαγωνικά να έρχονται από μακριά. Τι ανάγκη έχω εγώ που με αγαπούν όλα τα ζώα να τρέχω να κρύβομαι κάθε φορά που θα ακούω ένα σκύλο να γαυγίζει είπε μέσα του ο λαγός. Πήγε λοιπόν στο άλογο και το παρακάλεσε να τον πάρει στην πλάτη του και να τον πάει μακριά για να μην τον μοιάσουν οι σκύλοι. Θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω, φίλε μου, Λαγέ, είπε το άλογο. Μα δυστυχώ πρέπει τώρα δα να κάνω μια βιαστική δουλειά για τον Αφέντη μου. Ωστόσο, σίγουρα εσύ που έχει τόσου φίλου θα βρει αμέσω κάποιον να σε βοηθήσει. Ξεκινά ο λαγό και βρίσκει τον Ταύρο. Θα έχει την καλοσύνη, φίλε μου, Ταύρε, να διώξει τα σκυλιά με τα κέρατά σου, τον ρώτησε. Αγαπητέ μου φίλε, το αποκρίθηκε ο Ταύρος. Ξέρεις πόσο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, μα ο αφεντικός μου είναι έτοιμος να μεζέψει το αλέτρι. Γιατί δεν πας στο φίλο μα τον τράγο. Μα και ο τράγο, και το κρυάρι, και το γουρούνι, και ο γάιδαρος, όλοι τους είχαν δουλειά. Καθένας τους ορκιζόταν στο λαγό πως ήταν φίλος του και πως θα ήθελε να τον βοηθήσει στην ανάγκη του. Όμως όλοι τους βρίσκανε κάποια πρόφαση για να μην κάνουν τίποτε. Στο μεταξύ οι σκύλοι είχαν έρθει τόσο κοντά που ο λαγός το βάλε στα πόδια και μόνο έτσι κατάφερε να γλιτώσει. Επιμήθειον. Τι να τους κάνω τους πολλούς φίλους. Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται.